Δεδουλευμένα περίπου 100.000 ευρώ διεκδικούν 48 πρώην συμβασιούχοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εργάστηκαν το έτος 2019 στο Δήμο και όπως υποστηρίζουν στην αγωγή που κατέθεσαν, δεν έχουν αποζημιωθεί για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον τομέα της καθαριότητας. Η υπόθεση εκδικάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ειρηνοδικείο της Αλεξανδρούπολης και εντός του επόμενου διαστήματος αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση. Δικάστηκε σήμερα κανονικά. Οι εργαζόμενοι ήταν παρόντες οι περισσότεροι. Αναπτύχθηκαν οι ισχυρισμοί, το πώς εργάστηκαν και για ποιους λόγους δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα τις αποδοχές τους και αναμένουμε την κρίση του δικαστηρίου. Τον περασμένο Μάιο έγινε γνωστή η υπόθεση των 48 πρώην εργαζομένων όταν αντιπροσωπεία τους επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Περίοδος από ένα δίμηνο, ναι, την περίοδο από Απρίλιο 2019 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019. Φτάνει γύρω στις 2.000 τον καθένα γιατί εκδικούν και τα ανάλογα επιδόματα, τέκνων δηλαδή και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Εργάστηκαν στις υπηρεσίες καθαριότητας κυρίως για την αποκομιδή απορριμμάτων χωρίς όπως υποστήριξαν να έχουν υπογράψει συμβάσεις. Δεν έχουν κάποια έξτρα αποζημίωση γιατί ουσιαστικά το λάθος είναι τυπικό. Για τυπικούς λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεν μπόρεσαν να πληρωθούν μέχρι σήμερα. Οπότε θεωρούμε ότι αν έχουμε μια ευτυχή επιτυχία έκβαση της υπόθεσης, θα πάρουν τα χρήματά τους σε σύντομο σχετικά χρόνο από τότε που θα εκδοθεί η απόφαση. Στήριξη στον αγώνα των εργαζομένων δήλωσε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου, Στάθης Ασπιώτης. Είναι ένα πολύ έτσι 38 παράδειγμα και προς όλους τους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες και όλοι όσοι εργάζονται και παρέχουν εργασία με συμβάσεις, είτε είναι δίμηνα, τρίμηνα, ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Όταν υπάρχει ανασφάλιστη εργασία και όλοι οι εργαζόμενοι μαζί μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Επίσης είναι βέβαια και προς παραδειγματισμό και προς τους δήμους να πάψουν πλέον να χρησιμοποιούν εργαζόμενους ανασφάλιστους στην καθαριότητα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες και αν είναι θετική, κάθε πρώην συμβασιούχος θα λάβει από 2.000 ευρώ.